Γεια σας παιδιά και σε αυτό το δεύτερο βίντεο την Ελβετία. Σήμερα είναι ακόμη μια ωραία μέρα γιατί χιόνισε πάλι. Και πάνω που χτες είχε βρέξει και το είχε λιώσει σχεδόν, τώρα ξαναχιόνισε και είναι σούπερ. Πάω για το περπατήμα μου, το γνωστό. Μια φτώση περίεργα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Αν και δεν ξύπνησα νωρίς. Κοιμήθηκα περίεργα το βράδυ. Είδα και ένα άνθρωπο πάρα πολύ περίεργο. Οπότε δεν νιώθω. Θέλω δηλαδή την υπόλοιπη μέρα να είμαι χαλαρή στο σπίτι, ξαπλωμένη. Και τέτοια. Πάνω να βρω λουλούδια, ξεκινήσω από το αυτό, γιατί θα τα πετύχω, γιατί συνέχεια τελειώνουν πάρα πολύ νωρίς. Πώς πάω για περπάτημα όταν έξω έχει μείον 2. Φοράω 4 layers, σκουφί και αυτό που έχει η μπλούζα και πάμε. Έτσι εδώ πέρα γενικά φοράνε ό,τι να είναι. Εκτός του τίνονται άλλα ντάλλον τον καιρό. Θα δεις αυτούς που κρυώνουν, που είναι φυσιολογικοί άνθρωποι θα πω, και κρυώνουν, φοράνε μπουφάν, κασκόλες, σκουφιά και τέτοια. Ξαφνικά θα πεταχτεί κάποιος ο οποίος θα φοράει ένα δερμάτινο μπουφανάκι ή μπορεί και κοντομάνικο, παρόλο που έχει μείον 2 ας πούμε, και λες πως και συν ότι γενικά δεν τίνονται και πολύ στη λάτα. Ας πούμε, εντάξει, είναι κάποιες κοπέλες που τίνονται πραγματικά πολύ ωραία, ανεξάρτητα από το αν είναι ακριβό το ρούχο ή όχι. Θα δεις κάποιες επίσης που ντύνονται μόνο με μάρκες, αλλά τύπου καθόλου ωραία. Συνδυάζουν ό,τι να είναι, τα logos να φαίνεται πάρα πολύ, ξέρετε, έχει στυλ. Και επίσης θα δεις και αυτούς που μπορεί να έχουν λεφτά. Το έκοψα λίγο απότομα γιατί πέρασα από ένα σχολείο που ούρλιαζαν κάποια μικρά παιδάκια. Και τι έλεγα. Ναι, και επίσης θα δεις πάρα πολλούς που είναι ανεξάρτητα από χρήματα. Το στυλ μπορείς να το έχεις όπως και να έχει, χωρίς να έχεις πολλά λεφτά. Μπορείς να ντυθείς πάρα πολύ όμορφα. Αλλά αυτοί, πόσο μάλλον που έχουν λεφτά, ντύνονται πολύ άσχημα. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, καλή καρδιά, καλά να είναι οι άνθρωποι. Αυτά. Φυσικά δεν μπορούσα να σας αφήσω χωρίς το δελτίο καιρού, το αγαπημένο μου θέμα, να συζητάω. Σήμερα δεν χιονίζει, αλλά χθες χιόνισε αρκετά, το οποίο όμως δεν διατηρήθηκε πολύ σε δρόμους. Στα σπίτια έχει λίγο, όπως θα δείτε, απλά έχει πάρα πολύ κρύο, πολύ κρύο όμως. Δεν διαμαρτύρομαι όμως καθόλου για το κρύο, γιατί είναι κάτι που πραγματικά μου αρέσει, με αναζωογονεί, σφίγγει για το δέρμα. Το μόνο που δεν ξέρω καν αν επηρεάζει, απλά το σκέφτηκα γιατί το είδα σε μια άλλη κοπέλα που μένει στη Σουηδία. Δεν ξέρω αν επηρεάζει στη διάθεσή μου βιταμίνη D, το ότι έχουμε να δούμε ηλιοφάνεια κάποιες μέρες. Νομίζω κανονική ηλιοφάνεια τύπου 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω καν η βιταμίνη D ότι επηρεάζει τη διάθεση. Δεν ξέρω καν αν είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω. Ας πούμε, το πρωί έχω παρατηρήσει ότι ξυπνάω πιο δύσκολα. Αλλά γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνω. Στη Σκανδιναβία ξέρω ότι σίγουρα έχουν ειδικές λάμπες που μπαίνουν από κάτω 10 λεπτά κάθε πρωί για να ξυπνήσω. Οπότε ίσως όντως να το επηρεάζει.
Και το πρωί είναι λίγο πιο δύσκολο να σηκωθώ. Δηλαδή μπορώ να σηκωθώ και να πάω στο σαλόνι και να κοιμηθώ άλλη μισή ωρίτσα. Αλλά όχι ότι έχω ανάγκη για ξεκούραση. Απλά συμβαίνει. Παρασκευή. Η μέρα ξεκίνησε πολύ όμορφα. Φυσικά πήγα την κλασική μου βολτούλα στα Starbucks και αγόρασα δύο βιβλία. Πήρα το... Θα σας κάνω να σας το δείξω κιόλας. Αρχικά τελειώνω αυτό, οπότε πολύ σύντομα θα σας πω και την γνώμη μου. Και πήρα το... αυτό το βιβλιαράκι. Μου άρεσε σαν ιδέα. Και πήρα και αυτό εδώ. Ήθελα πολύ καιρό να το πάρω. Βασικά από τότε που βγήκε το Μάιο, όλο αυτό που είχε γίνει με τον George Floyd και βγήκε πάλι στην επικαιρότητα αυτό το βιβλίο και ήθελα από τότε να το πάρω. Τώρα ετοιμάζομαι να πάω στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν έχουμε σχεδόν τίποτα στο σπίτι. Έχει μια όμορφη μέρα, λίγο κρύα και επιτέλους έρχεται το Σαββατοκύριακο.